να πούμε για τα πράγματα που κάνουν οι γυναίκες και εκνευρίζουν τους άντρες. Θα σου πω εγώ. Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα μου πεις εσύ, θα μου πεις. Μαριέλα, συγγνώμη, δεν είμαστε πάντα χαριτωμένες, γλυκές. Καθόλου εκνευριστικές. Όχι. Υπάρχουν για όλα τα γούστα, αλλά αυτά βρήκα ως τα πράγματα που εκνευρίζουν πιο πολύ τους άντρες που τα κάνουν οι γυναίκες. Για πες. Πρώτον, να τους παίρνουμε τα ρούχα, παιδιά, από την καταρόπα τους. Να τους παίρνουμε τα τισέρ για να κοιμόμαστε καλά το βράδυ, γιατί ξέρεις, λες αγάπη μου, αχ, τι ωραίο αυτό το τισέρ, είναι μαλακούλι, ξέρω εγώ, κοιμάμαι ωραία με αυτό. Γιατί τα πουκάμισα δεν είναι πολύ ωραία. Έχω χάσει ρούχα, Μάριο. Εμένα μου αρέσει αυτό. Και Μαριέλα, έχω χάσει ρούχα, έτσι, τι να κάνουμε, εντάξει. Το θέμα δεν είναι να το πάρει και το βράδυ. Εμείς το πάρει γενικά είναι το ρούχο. Γιατί ρε Γιάννη, να είσαι λίγο γαλαντόμος. Είναι γλυκό, δείχνει ρε παιδί. Είναι. Ναι, αλλά άμα σ' αρέσει αυτό το ρούχο. Αρκεί να κρατήσει, αρκεί να κρατήσει. Για να μυρίζει το αρώμά σου. Καλά, ναι. Φίβο, ακριβώς αυτό. Καταρχήν όταν υπάρχει αυτή η ανταλλαγή τέλος πάντων, μετά έχεις και τη μυρωδιά του κοριτσιού σου, ρε εσύ. Ναι, αλλά σημασία έχει να κρατήσει όλο αυτό, έτσι, να είναι κάτι που να μπορείς να επενδύσεις. Αν δεν κρατήσει, να το πάρει. Καλά, ρε Γιάννη, ένα τισέρ σου πάρει το κορίτσι. Πόσο, 10 ευρώ. Μπορεί να είναι συλλεκτικό. Κατάλαβες. Γιατί παίρνει κάτι συλλεκτικά τελευταία, μάλλον αυτό σκέφτεται. Γι' αυτό. Άστο. Πήγαινε στο επόμενο, Μαριέλα, πονάει. Άκου. Σας έχει συμβεί να πάτε στο εστιατόριο και η κοπέλα να παραγγείλει μια σαλάτα και να έρχεται το δικό σου, ένα ωραίο έτσι, ξέρω εγώ, ζουμερί μπριζόλα με πατάτες τηγανητές και να σου τρώει από το δικό σου αντί να φάει τη σαλάτα. Το χειρότερό μου. Εμένα αυτό δεν με πειράζει. Δεν έχω χειρότερο. Και υπάρχει ακόμα χειρότερο. Που τη λες, αγάπη μου, τι θα φας, τίποτα. Δεν τρώει, δεν παίρνει τίποτα και όταν έρχεται το φαΐ μου, ναι, δεν παραγγέλνει και έρχεται το φαΐ μου και το τρώει όλο. Βασικά πρώτα κοιτάει. Δεν μοιράζεσαι. Κοιτάει πρώτα για να δει. Κόβει. Συλλαφίζει πρώτα λίγο. Αναξίζει, όχι. Κάτσε, βρε, παιδιά, μισό λεπτό. Δεν σ' αρέσει να μοιράζεσαι, δηλαδή. Μ' αρέσει, ρε, παιδιά. Αλλά όχι από το πιάτο. Αλλά και το φαγητό μου. Το φαγητό είναι λίγο αυτοί. Συμφωνώ φουλ με το Φίβο. Κι εγώ έτσι είμαι. Ρε, παιδάκι μου, και εμένα μου το κάνουν φίλες μου. Α, δεν θα φάμε τίποτα. Εγώ πεινάω, θέλω να φάω. Οκ, εσύ θα φας, όχι, δεν πεινάω. Έρχεται το δικό μου να σου πάρω λίγο τέτοιο. Πάρε, παιδί μου, το δικό σου. Την τρίτη μπουκιά αρχίζει και φορτώνει όμω. Αφήνει λίγο στην αρχή, μετά αρχίζει και φορτώνει. Joey doesn't share food. Ακριβώς. Τον κατάλαβα φουλ τον Joey. Έχεις το σουβλάκι και έρχεται ο άλλος και σου παίρνει τις πατάτες από μέσα, χωρίς να ρωτήσει. Εντάξει, ρε παιδί. Εδώ μιλάει δύο με εμπειρία. Έξαλλος είμαι. Όμως σας αρέσει οι κοπέλες να είναι πολύ fit και καλή γραμμές και εν πάση περιπτώσει. Όχι. Όχι. Μας αρέσουν και τα τζούσι, γιατί όλα. Τέλος, οι κοπέλες μερικές φορές και προχωράμε, δεν παραγγέλνουν όταν είναι ειδικά στα πρώτα ραντεβού για να μην θεωρήσουν οι άλλοι να ντρέπονται. Φαντάσου που φτάσαμε. Φαντάσου που φτάσαμε. Ντρέπονται. Σε πιο μικρές ηλικίες νομίζω αυτό γίνεται. Πλέον εντάξει, νομίζω ότι λίγο απομυθοποιηθεί. Λοιπόν, το άλλο είναι όταν οι άντρες θυμώνουν όταν πάνε να κουμπίσουν τα μαλλιά της κοπέλας και η κοπέλα λέει όχι, δεν με κουμπάς, λέει. Σίγουρα πλήρωσε η άλλη στο κομμωτήριο. Πλήρωσε, ξέρω εγώ τι, να φτιάξει το μαλλί της, να βάλει την πρέσα της στο σίδερό της. Μπορεί να έχει και εξτά που ξέρεις και τρέσα. Την πρέσα της, αλλά και την πρέσα μπορεί να βάλει. Όχι, ενώ να τις έχουν κάνει πρέσα, να έχει πληρώσει, να έχει αυτό. Και να σου λέει τώρα μην μου κουμπάς τα μαλλιά μου. Αν το κάνεις απαλά όμως. Μα ο άλλος απαλά πάει να χαϊδεύω τα μαλλιά. Έμα, αυτό συγγνώμη, αν υπάρχει όμως μέσα μια πρέσα, τρέσα, η άλλη δεν θέλει να το ακουμπήσει στο μαλλί, να αποκαλυφθεί. Έμανε. Δηλαδή, όταν σου κάνω τώρα αυτό, συνευριάζεις. Της Μαριέλλας είναι φυσικά. Καλά, μας βλέπεις από πάνω, η κομμότρια. Σε αυτή θα τη στείλω. Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ συνέχεια καταλαβαίνω τη Μαριέλλα, συνέχεια. Λοιπόν, το άλλο που τους εκνευρίζει είναι κάθε φορά που γίνεται ένας ψιλοτσακωμός, να ξεθάβουν οι γυναίκες όλο το παρελθόν και να σου λένε, ξέρω εγώ, να έχεις τσακωθεί για κάτι εντελώς άσχετο. Ότι καθυστέρησες, ξέρω, και να σου λες, μα και εγώ θυμάμαι που εσύ είχες πει στη μάνα σου αυτό και ξέρω εγώ τι. Τους εκνευρίζει τους άντρες όταν τα. Είναι άσχημο λοιπόν, γενικό. Να σου πω όμως τι γίνεται. Ναι. Μήπως δεν μιλάμε αρκετά, δεν έχουμε αρκετή επικοινωνία και τα βάζουμε όλα μέσα και μετά γίνεται μια έκρηξη και βγαίνουν και τα προηγούμενα. Δεν είναι μόνο και αυτό. Γίνεται χαμός. Είναι ότι μπορεί να έχεις εκμυστηρευτεί κάτι στην κοπέλα σου και να το χρησιμοποιείς εναντίον σου σε ένα τσακωμό. Το οποίο είναι ό,τι χειρότερο. Αυτό είναι χτύπημα κάτω από είναι αυτό όμως είναι άλλο, είναι ωραίο. Είναι προδοσία. Γι' αυτό σου λέω ότι ξεθάβουν πράγματα φάουλ. Γενικά όμως. Ναι, γιατί όμως τα αγόρια δεν ξεθάβετε πράγματα. Εννοείται, όλοι το κάνουν. Δεν έχετε μνήμη, χρυσό ψαρού, τίποτα. Εντάξει, σπάνια, ρωτάτε το παρελθόν για να μάθουμε το δικό σας. Εγώ πιστεύω γενικώς δεν είναι απαραίτητο να ξέρεις το παρελθόν του άλλου σε μια σχέση απαραίτητα. Δηλαδή να μιλάς τώρα για το τι έγινε. Ναι, όταν είσαι 20 ενδεχομένως, γιατί είναι μικρό το παρελθόν. Σωστό. Μεγαλώνω
ρωτάς, δεν ξέρω. Το δέχομαι, το σπάζομαι. Οι αποσκευές μεγαλώνουν. Έτσι, καλό είναι να ξέρεις. Εντάξει, πιο μετά το δω. Το άλλο που εκνευρίζει λοιπόν τα αγόρια είναι να μην τους δίνουμε ιδιωτικό χώρο και χρόνο. Δηλαδή, αυτό που πας συνέχεια και θέλει να είσαι μαζί του ή, ξέρω εγώ, άλλος θέλει να πάει, ξέρω εγώ, να δει ποδόσφαιρο με τους φίλους του. Άστο να πάει.